αποφάσισα να με μόνο υποσχέσεις και να ανεβάσω και δεύτερο βίντεο μετά από τόσο καιρό, κατευθείαν, μιας που έχω αρκετό υλικό μέσα στο κινητό και πρέπει να το αδειάσω, η αλήθεια είναι. Τι είναι αυτό το πολύ σημαντικό που ήθελα να δείξω σε αυτή την περίπτωση, σε αυτά τα χέρια. Πολλές φορές με ρωτάτε πώς μπορώ να καταλάβω αν τα νύχια είναι λιπαρά. Εδώ λοιπόν σας έχω μια πάρα πολύ καλή περίπτωση είναι λεπτό το νύχι, βλέπετε ότι είναι σπασμένο σε πολλά, σε νομίζω όλα είναι αρκετά ταλαιπωρημένα και είναι λιπαρό και το δέρμα και το νύχι. Γυαλίζει και το δέρμα σαν να μπήκε κρέμα μόλις δεν ξέρω μισή ώρα το πολύ και το νύχι επίσης. Α και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που όλο λέω να σας το πω και το ξεχνάω κάπου θα πρέπει να γράψετε στα προφίλ σας ή δεν ξέρω στον τοίχο ή να ενημερώσετε όλες τις πελάτες σας να μην βάζουν κρέμα την ίδια μέρα που έχετε κλείσει το ραντεβού. Συνεχίζουμε. Όταν έχουμε λοιπόν ένα τόσο λιπαρό νύχι, σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία και στην προετοιμασία και στην τοποθέτηση και στο μανικιούρ και σε τι υλικό θα χρησιμοποιήσουμε και γενικά στα πάντα όλα. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχετε αποκολλήσεις. Και κάτι άλλο που μπορώ να σας πω είναι σίγουρο αυτό, λόγω εμπειρίας το ξέρω, αυτά τα νύχια θα πρέπει να συνηθίσουν κάπως να το πω υλικό πάνω σε αυτά. Είναι 99% το ότι όταν σταματάμε για κάποιο χρονικό διάστημα να κάνουμε περιποίηση, τοποθέτηση υλικού σε τέτοιου είδους χέρια είναι σχεδόν 100% το ότι τις πρώτες σίγουρα μία-δυο φορές θα έχετε αρκετές αποκολλήσεις. Από κάποια στιγμή και μετά τα νύχια αυτά ο οργανισμός θα καταλάβει το τι θέλουμε να γίνει και θα σταματήσει να τα πετάει. Αυτό, όμως, δουλεύει όταν ε, κάνουμε σωστά όλη την προετοιμασία. Όπως είπαμε, ε, όπως λέμε και στα σεμινάρια και γενικά, τα σωστά βήματα φέρνουν σωστά αποτελέσματα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, όχι μόνο για αυτά τα νύχια, αλλά γενικά, συχνάζουν και στις σχολές και γενικά, το ακούω από τις τεχνίτριες, το ότι στην προετοιμασία χρησιμοποιούν μπαφ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι περιμένετε να σας κάνει το μπαφ. Όταν έχουμε μία τόσο λία επιφάνεια όπως αυτή εδώ, συν είναι λιπαρή, θα πρέπει να γδάρουμε κάπως την επιφάνεια να πάψει να είναι τόσο γυαλιστερή, να πάψει να είναι τόσο γλιστερή, οπότε ε, θα πρέπει να κάνουμε, να δουλέψουμε με λίμες οι οποίε θα μας κάνουν αυτή τη δουλειά που θέλουμε. Γενικά τα buff δεν τα χρησιμοποιώ και πάρα πολύ. Οκ, ε, okay, δεν είπα να πετάξετε όλα τα buff, απλά τα buff τα χρησιμοποιούμε για κάποιους άλλους, για, κάποιες, για κάποια άλλα βήματα. Ας πούμε, μπορούμε να buffάρουμε την επιφάνεια, την έτοιμη επιφάνεια, πριν μπει το χρώμα για να καθίσει πιο ωραία το χρώμα, για να καθίσει πιο ωραία το γαλλικό ας πούμε ή το σχέδιο που θέλετε να ζωγραφίσετε πάνω σε αυτή την επιφάνεια. Εννοείται πως θα πρέπει να είναι λία αυτή η επιφάνεια για να γίνουν λίας και γραμμές ας πούμε του σχεδίου που κάνετε ή το γαλλικό. Όταν βλέπουμε ότι τα νύχια και το δέρμα γενικά είναι πάρα πολύ λιπαρά, επίσης βοηθάει η πούδρα σας την έχω δείξει, μία απλή πούδρα για μωρά, απλά την ρίχνετε πάνω στο νύχι, στα νύχια, στα χέρια, τρίβετε ελαφρώς και αφαιρείτε τα περίσσια με ένα βουρτσάκι και κάνετε κανονικά το μανικιούρ. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε στη φρέζα να δουλέψει λίγο σε παραπάνω στεγνή επιφάνεια, δεν μπουκώνει τόσο γρήγορα και γενικά δεν σταματάει γιατί δεν υγραίνεται γενικά, δεν λιπαραίνει η γκριτ μέσα στη φρέζα, οπότε σας κάνει καλύτερη δουλίτσα και πιο γρήγορη. Φανταστείτε αν είναι λιπαρές οι ανοιχτές επιφάνειες, αυτές που βλέπετε και στον νύχι και στο δέρμα, το τι γίνεται μέσα στην τσέπη. Αν πάτε και ανοίξετε την τσέπη, αυτή θα είναι ακόμα λιπαρό, λιπαρότερη. Οπότε ε, τη πούδρα τη ρίχνουμε αφού ανοίξουμε την τσέπη, όχι πριν. Και ναι, μας βοηθάνε πάρα πολύ όλα αυτά τα υγρά, τα dehydrator, το primer ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το primer με οξύ, αυτό που λέω πάντα να το αποφεύγουμε, σε αυτή την περίπτωση δουλεύει μια χαρά. Γενικά μπορώ να σας πω ότι τα primer με οξύ και χωρίς οξύ διαφέρουν στο ότι η δουλειά τους είναι διαφορετική. Δουλεύουν το καθένα με τον τρόπο του. Primer χωρίς οξύ, δημιουργεί μία κολόδη επιφάνεια, η οποία ε, λειτουργεί σαν σκότς, ε, κολλητική ταινία διπλής όψιος. Κολλάει πάνω στο νύχι και ό,τι βάζουμε πάνω σε αυτό, από πάνω κολλάνε πάνω στο πράιμερ. Το πράιμερ με οξύ δουλεύει λίγο διαφορετικά, επειδή περιέχει οξύ αυτό, σαν να τρώει την πάνω στρώση του νυχιού, την κάνει λίγο περισσότερο πορόδι και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει τα υλικά να κρατήσουν καλύτερα πάνω στην επιφάνεια αυτή. Και γι' αυτό λέμε ότι όταν έχουμε λεπτά νύχια, ταλαιπωρημένα ή με οποιοδήποτε πρόβλημα οπτικά αν διακρίνουμε κάτι που δεν μας αρέσει, καλύτερα να αποφεύγουμε τα primer με οξύ. Εδώ τσούκου τσούκου χρησιμοποίησαμε τις κάτω φόρμες, χτίσαμε με αυτές ελεύθερο άκρο, συνεχίσαμε με τη δομή, κάναμε σωστή, σωστό λιμάρισμα και αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πολύ εύκολο design. Χρησιμοποιήσαμε χρώμα, ένα γκρι χρώμα κάπως με κάποια σκόνη μέσα μαύρη. Είναι πολύ ψηλοτριμμένα μαυράκια μέσα εκεί πέρα και μας κάνουν έτσι ωραία επιφάνεια. Αυτά είπαμε να τα στολίσουμε με λίγα χρυσαφή, με μια ε, χρυσαφή σκόνη από την Αρτέσιο. Δεν μπορώ να πω ότι τραλάθηκα με αυτήν. Την πήρα έχει χρόνια τώρα ε, που σημάζευα τα σιρτάρια όλα αυτά που κάναμε την ανακαίνιση κάτω, βρήκα. Αυτά τα μπουκαλάκια από αρτέσιο και τρελάθηκαν όλα τα κορίτσια μου. Ε, Τι χρησιμοποιούν τώρα, σχεδόν όλες την έχουν βάλει, ε, το έχουν βάλει αυτό το χρώμα το χρυσαφί. Δεν ξέρω μήπως είναι λόγο εορτών. Μου φάνηκε αρκετά νερολό κάπω, δεν έχει τόσα χρυσαφί κομματάκια μέσα. Και τώρα που το βλέπω στο βίντεο ίσως έχω άδικο. Λοιπόν, σας δείχνω και πώς κράτησαν αυτά τα νύχια. Μια χαρά είναι. Έχουμε δύο αποκολλήσεις σε δύο νύχια. Εδώ το κόλλησε με λόγο, πώς το λένε, κόλλα στιγμής. Και στον δίκτυ έχουμε μια μικρή, πάρα πολύ μικρή αποκόλληση. Κατά τα άλλα είμαστε ok. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχετε γενικά και μου στέλνετε μηνύματα. Θα προσπαθήσω από εδώ και πέρα να τα απαντάω όλα.